Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Νέα Σμύρνη οργανώνει ανταλλακτικό χαριστικό μπαζάρ. Συμμετέχει στην εκδήλωση ο άλλος άνθρωπος. Η κυρία Μαρίνα Δεκούλου είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Έχετε αναπτύξει μία δραστηριότητα σαν σύλλογος. Μιλήστε μας γι' αυτή. Εμείς έχουμε αναλάβει από πέρυσι. Είμαι στα ένα σύλλογος γονέων που ουσιαστικά μας στηρίζει πάρα πολύ το σχολείο μας, ο διευθυντής μας και οι γονείς. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε περισσότερο για τα παιδιά και προσπαθούμε να είμαστε το κέντρο της γειτονιάς. Θέλουμε δηλαδή τα παιδιά, οι γονείς και όλοι οι γείτονες να μπορούν να έρχονται εδώ πέρα, να κάνουν δραστηριότητες, να περνάμε καλά και να μπορούμε να ψυχαγωγόμαστε. Τι εννοούμε λοιπόν με αυτό. Έχουμε πολιτιστικές δραστηριότητες, έχουμε τμήματα θεατρικού, χορευτικού, σκάκι. Τα παιδιά μπορούν να έρθουν εδώ να κάνουν μαθήματα κιθάρας, αρμόνιο. Φτιάξαμε μια υπέροχη χοροδία φέτος. Φτιάξαμε τη βιβλιοθήκη μας όπου τα παιδιά μπορούν να μπαίνουν μέσα να διαβάζουν βιβλία. Υπάρχει κοπέλα που τους τα διαβάζει και κάνουν διάφορα παιχνίδια μετά. Επίσης, ό,τι κάνουμε εδώ πέρα, θέλω να το τονίσω πάλι, γίνεται πάντα με πρωτοβουλία γονέων. Γιατί δυστυχώς στην εποχή μας είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον οι γονείς να προσπαθούν να βοηθάνε για τα παιδιά τους. Η κυρία Ελπίδα Σαμαλτάνη είναι κοντά μας, υποδιευθύντρια του σχολείου. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Οργανώνετε μία πολύ ωραία πρωτοβουλία σήμερα. Έχετε ανοίξει το σχολείο. Πείτε μας δύο λόγια. Λοιπόν, είναι μία πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων του σχολείου μας. Και εμείς εδώ βρισκόμαστε όλοι εκπαιδευτικοί και γονείς για να στηρίξουμε το έργο του Συλλόγου και την προσπάθειά τους αυτή μέσα από ένα πνεύμα φιλανθρωπίας και εθελοντισμού να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών. Είναι πολλά δραστήρια άτομα με πολλές ωραίες ιδέες, από ό,τι βλέπετε. Εδρούν στο πνεύμα της συνεργασίας και της αλληλεγγύης και έτσι δίνουν και το παράδειγμα στα παιδιά τους και που είναι και δικοί μας μαθητές του σχολείου να λειτουργήσουν μελλοντικά στην κοινωνία. Γιατί μια κοινωνία δυστυχώς δεν μπορεί να λειτουργήσει στο πνεύμα του ατομισμού. Ο κύριος Κώστας Μωραΐτης είναι μέλος του Συλλόγου των Γονέων και Κηδεμόνων. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Συμμετέχετε σε αυτήν την προσπάθεια, σε αυτή την πρωτοβουλία. Ναι, είμαστε ενεργοί κάθε εβδομάδα, όχι μόνο σήμερα. Κάθε εβδομάδα γίνεται κάτι στο σχολείο. Υπάρχουν πραγματάκια που ο Σύλλογος, τουλάχιστον τα μέλη του Συλλόγου, αλλά και με βοήθεια από γονείς, προσπαθούμε να συμμαζέψουμε το σχολείο όσο μπορούμε με διάφορες εργασίες που γίνονται, βαφές, επισκευές, μικροεπισκευές, αγορά, ακόμα και από την τσέπη μας πολλές φορές κάποια πράγματα. Ό,τι μπορεί ο καθένας φέρνει, αγοράζει. Δεν μας βιάζει ο χρόνος, δεν μας βιάζει κανένας να τα κάνουμε όλα γρήγορα. Και όλα αυτά γίνονται για τα πιτσίρια μας, για τίποτα άλλο. Γι' αυτό. Ο κύριος Στάθης Κατσίφας είναι ο ταμείας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Έχετε οργανώσει εδώ πέρα μια πρωτοβουλία, τη Γωνία Αγάπης. Είπαμε να φτιάξουμε μια γωνιά αγάπης, όπου τα παιδιά, τα πρωινά που θα έρχονται, οι γονείς, όταν θα έρχονται απολυτιστικά τα Σάββατα, θα μπορούν να φέρνουν τρόφιμα που διατηρούνται, έτσι ώστε μια φορά τη βδομάδα, μια φορά στις 10 μέρες, να μπορούμε να μαζεύουμε πακετάκια και να δίνουμε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Ο άλλος άνθρωπος είναι κοντά μας σήμερα, συμμετέχει στο μπαζάρ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να ρωτήσω το κατά κόσμο όνομα.
Βεβαίως, Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος. Πώς αποφασίσετε να κάνετε αυτή τη δράση, αυτή την... Αυτό ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια περίπου, αρχές Δεκέμβρη, 6 Δεκέμβρη του 2011, μετά και το Σύνταγμα και μετά από ένα περιστατικό που είχα δει εγώ, δύο παιδάκια δηλαδή να τσακώνονται σε ένα γκάδο λαϊκής για κάποια σάπια πράγματα που πετάξαν οι άνθρωποι της λαϊκής. Και με αυτό που με στεναχώρησε δεν ήταν ο τσακωμός, αλλά ήταν η αδιαφορία του κόσμου που περνάγανε και ήταν σαν να μην υπήρχε αυτό που βλέπανε. Εμένα με ταρακούνησε αυτό. Και δεν έκανα το αυτονόητο. Πρώτα πήγα και χώρισα τα παιδάκια. Το δεύτερο πράγμα που έκανα ήταν να πάω σπίτι μου, να φτιάξω 10 τόσους, να πάω τους τα δώσω για να μην τσακώνονται για σάπια πράγματα. Δεν τα παίρνανε όμως. Τα τόσους. Φοβόντουσαν, ντρεπόντουσαν. Μετά από καμιά ώρα που άρχισα και έτρωγα εγώ, έφαγα εγώ να δώσω, τότε ήρθαν και τα πήρανε. Και τότε μου γεννήθηκε η ιδέα. Λέω: ωραία, θα τρώμε όλοι μαζί. Είναι καλύτερα αυτό. Θα επικοινωνούμε κιόλας μαζί. Και έτσι ξεκίνησε. Την επόμενη μέρα βρήκαμε μια κατσαρόλα, βρήκαμε ένα γκάζι, πήγαμε σε μια λαϊκή αγορά, στην Γαλλιδρομίου πάνω ψηλά. Και αρχίσαμε και το στήσαμε και πήγαμε στους πάγκους της λαϊκής και ζητάγαμε ένα προϊόν από αυτά που είχαν. Γιατί και εμείς δεν είχαμε, άνεργοι είμαστε. Και μας λέγανε τι θέλετε. Λέω μια πατάτα. Μια πατάτα δεν την κάνεις. Λέω θα μαγειρέψω εδώ. Για ποιον μου κάνει. Για μένα, για σένα του λέω, για ποιον θα το θέλει. Για όλους γενικά. Πάρε μου λέει 10 πατάτες. Ο άλλος πήγε μου έδωσε 10 πιπεριές και ούτω καθεξής. Και τις στήσαμε, αρχίσαμε και καθαρίζαμε εκεί πέρα. Παίρναγε ο κόσμος, έβλεπε τι ερώτα γιατί είναι αυτό. Λέμε μαγειρεύουμε, μπορούμε να βοηθήσω, ναι του λέω. Έρχονταν και ο κόσμος του βοήθαγε ταυτόχρονα. Και έτσι ξεκίνησε. Από τον μπαζάρ του 7ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης, για το nstv.gr.